Έρμεο των ανέμων λοιπόν σήμερα η Ανατολική Κρήτη και ειδικά το Ηράκλειο. Πάμε να δούμε συγκεντρωτικά τα προβλήματα που έχουν καταγραφεί μέχρι και αυτήν την ώρα. Η Έλλη Κοκάλη θα μας βοηθήσει σε αυτό. Αν και αυτές τις ώρες βιώνουμε μια πρόσκαιρη εκτόνωση των φαινομένων Έλλη. Οι άνεμοι ωστόσο θα διατηρηθούν μέχρι και αύριο και αναμένεται σύμφωνα με τους μετεωρολόγους κορύφωση αύριο το μεσημέρι. Πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί όλοι. Σ' ακούμε. Σαφείς προειδοποιήσεις από όλες τις συναρμόδιες αρχές για ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις και βεβαίως κοιτώντας ψηλά μπορεί ο καθένας να αντιληφθεί ότι ο κίνδυνος μπορεί να παραμονεύει παντού αν αναλογιστούμε τι συνέβη σήμερα με δέντρα που έσπασαν από τις ρηπές του ανέμου, με αντικείμενα τα οποία βρέθηκαν να υπερίπτανται πάνω από αυτοκίνητα και να τραυματίζουν μια γυναίκα η οποία περνούσε από το συγκεκριμένο σημείο, με πάρα πολλά προβλήματα τα οποία κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν και οι πυροσβεστικοί και οι αρμόδιες υπηρεσίες για την απομάκρυνση των υλικών που κατέληξαν στη μέση του δρόμου, είτε πρόκειται για κάδους είτε για άλλα αντικείμενα τα οποία παρασύρθηκαν από τους σφοδρούς. Η πιο επικίνδυνη εικόνα όμως, Έλλη, μας ήρθε από τις Άνω Γούβες. Ακριβώς. Να πούμε ότι μία από τις κολόνες της ΔΕΗ το μεσημέρι έγινε αντιληπτό από τους κατοίκους ότι δεν άντεξε τον ισχυρό άνεμο. Έχει λυγίσει, ουσιαστικά κρέμεται χάρη τα υπόλοιπα καλώδια τα οποία την συγκρατούν. Έχει λυγίσει πάνω από δρόμο από τον οποίο περνούν οχήματα και βεβαίως πάνω από τα κεφάλια των κατοίκων της περιοχής που βλέπουν με τρόμο το θέαμα αυτό και βεβαίως αναλογίζονται τι θα συμβεί αν καταρρεύσει, παρασύροντας μαζί και τα καλώδια, προκαλώντας ζημιά στο δίκτυο της ΔΕΗ και βεβαίως οποιοδήποτε κίνδυνο, και κίνδυνο για οποιονδήποτε βρεθεί κοντά στο σημείο την ώρα που θα γίνει αυτό και βεβαίως έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες αρχές προκειμένου να υπάρξει παρέμβαση και να απομακρυνθεί ο κίνδυνος ο οποίος έχει προκληθεί από αυτή την εικόνα που είναι όντως τρομακτική. Πάντως να πούμε ότι αυτή την ώρα σαν ο Γούβες δεν έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση σήμερα βιώσαμε ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες. Οι ρηπές των ανέμων ήταν απίστευτες. Μιλάμε για 80 χιλιόμετρα την ώρα. Να πούμε ότι σχεδόν όλη η Κρήτη πολιορκείται από ισχυρούς ανέμους, παρά το γεγονός ότι τα κυριότερα προβλήματα αναφέρονται στην περιοχή του Ηρακλείου. Να σας πω ότι στα Παλάσαρνα και την Κίσαμο οι ρηπές του ανέμου έφτασαν τα 80 χιλιόμετρα την ώρα, στο Ηράκλειο τα 78,9 χιλιόμετρα την ώρα, στα Μάλια 75,6, στο Ρέθυμνο 69,2, στην Ιερά Πέτρα 62,8. Και βεβαίως όπως ανέφερες Κατερίνα, έχουμε αυτό το παράδοξο να έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, σαρωτικοί άνεμοι, αλλά έχουν και μια νότια διεύθυνση, οπότε η θερμοκρασία παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Όπως επισημαίνουν οι μετεωρολόγοι και οι ειδικοί επιστήμονες, έχουμε μια απόκληση από τις φυσιολογικές θερμοκρασίες της τάξης των 5 έως και 10 βαθμών Κελσίου. Χαρακτηριστικά να σας αναφέρω ότι σήμερα στα Χανιά η θερμοκρασία έφτασε τους 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ τον Ιανουάριο του 2007, για παράδειγμα, ήταν 11,9. Στα Χανιά έχουμε και την μεγαλύτερη, στην περιοχή των Χανίων, τη μεγαλύτερη θερμοκρασία για σήμερα, 22,9 βαθμούς στον Αλικιάνο. Στο Ηράκλειο είχαμε 18 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία, ενώ τα προηγούμενα χρόνια 13,4. Στο Ρέθυμνο 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ τα προηγούμενα χρόνια 13 βαθμούς Κελσίου είχαμε αυτή την εποχή. Και στον Άγιο Νικόλαο είχαμε επίσης 18 βαθμούς, 13 βαθμούς έχει καταγράψει την προηγούμενη χρονική περίοδο έχουν καταγράψει οι μετεωρολογικές αρχές. Μία απόκληση η οποία κυμαίνεται από 5 έως και 10 βαθμούς. Πολύ μεγάλη. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις λεπτομέρειες, Έλλη. Πάμε να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τον κύριο Λέκα τι είπε νωρίτερα σήμερα αναφορικά με την εξέλιξη των ανέμων. Θα παραμείνουν και, ας το πούμε έτσι, και για αρκετές ημέρες. Ευτυχώς όμως οι μεγάλες εντάσεις θα είναι και αύριο. Αναμένεται ότι και πάλι θα δούμε τα 6 με 7 τοπικά και τα 8 μποφόρ και μόνο στο βόρειο κυρίως μέτωπο, γιατί εκεί γίνονται καταβάτες, είναι αυτό που συνηθίζεται στο νοτιά.
περιοχές του Ρεθύμνου, βόρεια του Ρεθύμνου, δυτικά των Χανιών, βόρεια στο Ρέθυμνο, βόρεια του νόμου Ηρακλείου και βέβαια και στο νομό Λασιθίου. Ενώ στις νότιες περιοχές δεν είναι τόσο ενισχυμένη, αν είναι με εξαίρεση ίσως στην Ανατολική Κρήτη προς την Ιεράπετρα. Κατά τα άλλα, εκεί που γίνονται καταβάτες, πράγματι πρόσχερα ενισχύονται, έβλεπα και σήμερα, τώρα το απόγευμα, μετά τις 2 δηλαδή, είδαμε εντάσεις οι οποίες άγγιζαν και τα 8 μποφόρ. Τώρα βέβαια έχουν παρουσιάσει μια κάμψη, παρόλα αυτά παραμένουν στα 6 και τοπικά 7 ακόμα και θα παραμείνουν τη νύχτα και αύριο. Και αύριο πάλι πρόσκαιρα μπορεί να τους δούμε, ιδιαίτερα εκεί πάντα προς τις μεσημβρινές ώρες, να παίρνουν τις μέγιστες εντάσεις που θα είναι και πάλι εκεί. Μάλιστα. Στα 7 τοπικά στον Μποφόρ.